Η κρίση σε ένα σε επηρεάσει καθόλου? Πέραν τη μαυρίλα που υπάρχει γύρω μα και όλου μα αγγίζει. Αλλιώ φαντάζομαι ότι είσαι ένα άνθρωπο που έχει βγάλει κάποια καλά λεφτά στη ζωή του, δεν έχει ανάγκη οικονομική. Mm. Πιστεύω, δεν γνωρίζω κιόλα. Ψέχει αγγίξει όμω όλο αυτό το πράγμα που γίνεται γύρω. Πέραν τη στεναχώρια που βιώνει, φαντάζομαι. Ναι, όπω λε, δεν είναι και δεν είναι μόνο οικονομική κρίση. Εμένα πιστεύω ότι αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι ξεκινάει από εκεί, αλλά καταλήγει σε πάρα πολύ οξία πνευματική κρίση πια, mm-hmm. και συναισθηματική. Δηλαδή, όταν ο κόσμος δεν έχει τα βασικά, mm-hmm. μετά πώς να ζήσει, πώς να ερωτευτεί, πώς να νιώσει, πώς να περάσει ωραία με την οικογένειά του. Είναι σοβαρά τα προβλήματα. Και βεβαίως τα ζω και πονάω, καταλαβαίνω και κάνω ό,τι μπορώ για να δίνω και αισιοδοξία και κουράγιο και βοήθεια όπου μπορώ. Mm. Είναι κρίμα όλο αυτό που περνάμε, δηλαδή αυτή η παρακμή τεράστια, που δεν είναι εδώ στην Ελλάδα μόνο. Χθες κοίταγα ειδήσεις τι γίνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη. Mm. Και οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους πια και δεν ξέρουν διαμαρτυρηθούν. Εσύ αισθάνεσαι την ανάγκη να κόψεις κάποια ίσως πράγματα που έκανες, ας πούμε, δηλαδή να κάνω και εγώ λίγο οικονομία, ξέρω εγώ, δηλαδή. Πιστεύω όλοι έχουμε βάλει φρένο σε πολλά πράγματα, καταρχήν από σεβασμό. Ξέρω, σαν να μέσα μας λειτουργεί mm. κάτι και λες, όταν ο άλλος δεν έχει να φάει, τώρα εγώ θα κάνω αυτή τη σπατάλη, ας πούμε, mm-hmm. ντροπή μου. Το σκέφτεσαι αυτό? Ναι, μέσα συνέχεια, σε πολλά πράγματα. Δηλαδή ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις με ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο, ας πούμε? Δεν έχω πια ακριβό αυτοκίνητο, ναι. Συνειδητά ή... Ναι, συνειδητά. Από αυτό που λες, ναι, τώρα. Ναι, ναι, αισθάνομαι άσχημα. Ναι. Mm-hmm. Έχω αρχίσει και, δηλαδή, και σκέφτομαι, εντάξει, καλό μου κάνει κιόλας, γιατί και εμείς, ζώντας σπάταλα, δεν κάναμε και ό,τι καλύτερο. Και απέναντι, δηλαδή, στους εαυτούς μας. Γενικά, η σπατάλη είναι κάτι που... Σπατάλη όμως, έτσι. Το να χαίρεσαι κάποια πράγματα γιατί τα έχεις δουλέψει και τα έχεις. Και να περάσεις καλά ή να προσφέρεις mm. χαρά. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κάνω δώρα. Μου αρέσει να περνάνε καλά οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, να τα δίνω. Είμαι γενναιόδωρος άνθρωπος, οι φίλοι μου. Αλλά τις σπατάλες τις έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ. Σπατάλες, δηλαδή, τι θα μπορούσαν να ήταν σε μια άλλη εποχή, πριν? Κοίταξε να δεις. Θα σου δώσω το πιο, αν θες, extreme. Το πιο extreme. Είναι άνθρωποι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται το δεύτερο αεροπλάνο τους και υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Δηλαδή, σκέψω ότι υπάρχει ανάμεσα σε όλα αυτά τα δύο άκρα, όπου μπορεί να βρισκόμαστε εμείς στην κλίμακα που βρισκόμαστε σαν άνθρωποι, mm-hmm. και ανάλογα με το τι έχουμε κερδίσει, σκέψου ανάλογες σπατάλες. Ο καθένας στη δική του κατάσταση, στο δικό του στάτους, στη δική του κλίμακα. Έχει να κάνει όμως και με το χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ πλούσιος, αλλά είναι μίζερος. Και σπατάλη γι' αυτόν να είναι, ας πούμε, δεν ξέρω. Να είναι τσιγκούνης, ας πούμε. Ναι, είναι τσιγκούνης. Ή κάποιος άλλος που ξέρει να ζει, να έχει μια ποιότητα στη ζωή του χωρίς να είναι ο πιο πλούσιος. Κοίτα, δηλαδή, νομίζω είναι... ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα έχει mm. κάποιος, αλλά πώς χειρίζεται την καθημερινότητά του. Ναι, ναι. Πάντως αυτή η κρίση που έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό, εντάξει, δεν τώρα, ήταν ένα σοκ για όλους μας. Και ακόμα πιστεύω ότι είμαστε όλοι σε σοκ. Σε τεράστιο σοκ και δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Και εύχομαι να βρούμε την άκρη του νήματος, ο καθένας για τον εαυτό του και για τους άλλους, ό,τι μπορούμε να κάνουμε ένας για τον άλλον. Για να ξεκινήσουμε να ξαναζούμε. Είναι σαν να έχουμε... Αναγκαζόμαστε όλοι να επαναπροσδιοριστούμε. Φτωχοί, πλουσιότεροι, ζάμπλουτοι, αδικημένοι, πρικισμένοι. Και είναι σαν να, πώς να σου πω, κάτι μας... κάποιος μας έχει πει, παιδιά, βρείτε το, γιατί το χάσατε τελείως. Μια κατάρα, δηλαδή, που σαν να έπρεπε να συμβεί στο ανθρώπινο γένος για να συνετιστούμε.